Καλησπέρα στον Δημήτρη Μακρινιώτη που είναι σήμερα εδώ. Καλησπέρα. Ένα σα κανένα γλυκόφιλι. Έτσι, όσο γλυκιά είναι η σοκολάτα Ίων που από το 1930 συντροφεύει την καθημερινότητά μας, γιατί αυτή η σοκολάτα είναι ξεχωριστή για την ποιότητά της, τη γεύση της, για όλο αυτό μας προσφέρει όταν λέμε Ίων. Ένα πράγμα μας έρχεται στο μυαλό. Έτσι ακριβώς. Και αν ξεκινήσω να μιλάω για την Ίων, δεν θα σταματήσω, γιατί έχω και την ιδιότητα του σεφ. Οπότε μπορώ να σας πω πολλά περισσότερα πράγματα. Ας αρκεστούμε σήμερα σε αυτή τη γεύση και τη σταθερή ποιότητα που μας δίνει. Γιατί η Ίων είναι η μόνη σοκολάτα, η μόνη σοκολατοβιομηχανία στην Ελλάδα, η οποία εισάγει μόνη της τον καρπό του κακάο, τον επεξεργάζεται και μας δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό στο πέρας των χρόνων έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και αυτή τη σταθερότητα. Δεν έχει καμπανεβάσματα. Δεν έχει. Είναι πάντα Ίων. Όταν θέλουμε να φάμε σοκολάτα, τρώμε Ίων. Ίων. Και όταν θέλουμε να κάνουμε και γλυκό και να μπούμε στην κουζίνα μας, με ποικίλους τρόπους, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, εγώ τα κάνω τα γλυκά μου, θα τη βάλω την κουβερτούρα μου εννοείται, την Ίων. Εννοείται. Που έχω ξετρελαθεί. Και τη βλέπετε και εδώ η κλασική κουβερτούρα, κουβερτούρα γάλακτος και κουβερτούρα λευκή, την οποία θα χρησιμοποιήσει σήμερα. Η οποία θα βάλουμε σήμερα, θα κάνουμε μία μιλόπιτα διατροφική. Μία μιλόπιτα χωρίς καθόλου ενοχές και τύψεις. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι βρώμη, αυγά, σταφίδες, μπανάνα και μήλα. Τι ωραία! Ναι, δεν έχει τίποτα που θα σας δημιουργήσει τύψεις. Είναι πανεύκολη πρώτα απ' όλα. Θέλετε να ξεκινήσουμε να την κάνουμε? Θέλω να ξεκινήσετε, να ξεκινήσεις βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, σε ένα μεγάλο μπολ θα βάλουμε πρώτα απ' όλα τα φρούτα μας. Ανοίξω εγώ μια λευκή να τρώω. Εννοείται. Γιατί και σκέτη μου αρέσει. Εγώ ξέρω και τι άλλο κάνω. Τη βάζω και στη σοκολάτα. Δηλαδή όταν κάνω ζεστό ρόφημα. Ναι. Γιατί μου αρέσει, λιώνει πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Πάρα πολύ εύκολα. Α, τα ξέρεις όλα, ε. Κόβεται πάρα πολύ εύκολα και τρώνε ευκολότερα. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Στη συσκευασία που έχεις στα χέρια σου, κάθε πλακάκι, κάθε μικρό κομματάκι ζυγίζει 5 γραμμάρια. Οπότε, αν θέλετε να κάνετε μια συνταγή πολύ γρήγορα, απλά ξέρετε ότι κάθε κομμάτι είναι 5 γραμμάρια. Δεν ξέρεις και τι καταναλώνεις και τι πρέπει να βάλεις συνταγή σου. Στη συνταγή σου, ναι. Γιατί στα αγγλικά παίζει ρόλο. Μόνο. Το γραμμάριο, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είμαστε με τα γραμμάρια. Φανταστική γεύση. Η συνταγή αυτή έγινε viral. Ανέβηκε πριν μια εβδομάδα στα μέσα μου. Έγινε viral σε όλα τα μέσα για την απλότητα, τη γεύση και τις μη ενοχές που σου προσφέρει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η γεύση είναι καταπληκτική, όμως είναι τόσο πλούσια η γεύση. Ναι, ναι. Και όχι γλυκιά. Καθόλου. Δεν είναι γλυκιά. Είναι ισορροπημένη. Καθόλου. Μα δεν είναι τυχαίο που και ο κόσμος την αγαπάει και την ξεχωρίζει τόσα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο. Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Λοιπόν, τα μιλαράκια. Κόβουμε τα μιλαράκια και τα καθαρίζουμε. Εσείς που είσαστε πιο hardcore στη διατροφή, μπορείτε να μην βγάλετε και τη φλούδα. Ταιριάζει. Α, να το βάλουμε με τη φλούδα μέσα. Ναι, μόνο κουκούτσια βγάζουμε και βάζουμε και τη φλούδα. Γιατί θα πολτοποιήσουμε με το ραβδομπλέντερ. Και άμα δεν έχετε πρόβλημα να βρίσκετε λίγα κομμάτια από τη φλούδα, είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ το έκανα λίγο πιο θα σήμερα. Θα ανοίξω και μία κουβερτούρα γάλακτος. Τρομερή. Και αν είχαμε και λίγα αμύγδαλα, ξέρεις τι κάναμε. Είδε, αυτό είναι η μειώνα αμύγδαλου. Σωστό. Εννοείται. Λοιπόν, καθαρίσαμε τα μήλα, έχουμε βάλει και την μπανάνα και τι θα κάνω τώρα, θα προσθέσω μέσα το νερό. Για να δούμε και την καρδά με τα υλικά, μέχρι να βάλεις εσύ, έβαλες μέσα το νερό και το νερό, την κανέλα. Την κανέλα και το διογκωτικό παράγοντα και με ένα ραβδομπλέντερ πολτοποιούμε. Αν δεν έχουμε ραβδομπλέντερ, σε ένα μούλτι. Α, ωραία. Το ίδιο πράγμα. Όσο πολτοποιεί ο Δημήτρης, για να δω την κάρτα με τα υλικά, θα χρειαστούμε λοιπόν για αυτή τη μιλόπιτα, δύο μεσαία μήλα κόκκινα, μία μεσαία μπανάνα, 120 ml νερό, μιλόπιτα βρώμης με Ίων κουβερτούρα λευκή, 120 ml νερό, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, δύο μεσαία αυγά, 120 γραμμάρια βρώμη, 100 γραμμάρια σταφίδες, 125 γραμμάρια λευκή κουβερτούρα Ίων. Αυτά είναι τα υλικά μας, πολύ εύκολα και απλά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε σχεδόν πολτοποιήσει. Θα προσθέσουμε και τα αυγά μας. Όπω και η γάλακτος, η κουβερτούρα είναι Παναγία μου. Θες να σου πω κάτι, σε αυτή τη μιλόπιτα ποιο είναι το ωραίο? Είναι ότι είναι τρομερά ζουμερή. Κοίτα ένα κομμάτι. Εγώ έχω βάλει κράμπερις αντί για σταφίδες που έχουμε συνταγή. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα, καρύδια, ξηρούς καρπούς. Είναι τρομερά ζουμερή και μένει έτσι. Με συγχωρείς. Α, την τρώει, παιδιά. Θα φάω κι εγώ. Τι γίνεται.
Να σε ρωτήσω κάτι. Μπορούσε να κάνει την ίδια, ας πούμε, συνταγή στη Μιλόπιτα και να βάλει κουβερτούρα κλασική ή κουβερτούρα γάλακτος. Εννοείται, καλό, ότι σα αρέσει. Τι γίνεται όμως, μαζί με την κανέλα πάει πάρα πολύ λευκή κουβερτούρα, η οποία όταν ψήνεται βγάζει και κάτι σαν καραμέλα. Α, ναι. Ναι, η λευκή όταν ψήνεται βγάζει μια καραμέλα, μια αίσθηση. Για να δεν πειράσω. Εγώ δηλαδή αυτό δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να βάλω τη λευκή κουβερτούρα πάνω από... Α, ναι. Αλλά είναι τόσο ωραία και πλούσια η γεύση της Ιών. Καταρχάς δεν καταλαβαίνεις ότι τρως κουβερτούρα. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Για να λοιπόν, σου πω την αλήθεια. Έχουμε μαζέψει εδώ, προσθέτουμε τη βρώμη και προσθέτουμε τις σταφίδες. Θέλω να είσαι επιοικής γιατί είδες τι έχουμε χρησιμοποιήσει. Είναι όλα τέρμα υγιεινά, είναι τέρμα διατροφική. Είναι τέρμα υγιεινά και τέρμα διατροφικά, όντως. Λοιπόν, ανακατεύουμε βρώμη με σταφίδες και εδώ σε αυτό το σημείο μπορώ να σας πω ότι εσείς αναλόγως πώς θέλετε θα πάρετε μία λευκή κουβερτούρα της Ιών. Αν θέλετε, σπάτε τα κομμάτια όπως εγώ, όπως είναι μέση συσκευασία. Για να τα βάλεις κατευθείαν, ναι. Ναι, κάνω έτσι και σπάω όλα τα κομματάκια, 5 γραμμαρίων. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο που ο κόσμος τόσα χρόνια... Όχι, πραγματικά δεν είναι τυχαίο. Αγαπάει την Ιών και ξέρεις τι γίνεται. Ό,τι έχει να κάνει σχέση με τη γαστρονομία, το οποίο κρίνεσαι πραγματικά, δεν είναι τι θα σου πουν οι άλλοι. Το τρως. Το γεύεσαι. Δεν έχει κανείς να σου πει τίποτα. Τίποτα, άμα σου αρέσει, σου αρέσει. Καταρχάς, υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει Ιών. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, έτσι και Ιών, η συνταγή είναι εγγυημένα αγαπημένη και καλή. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ έβαλα 5-5 γραμμάρια όταν θα ψήνετε να τη βρίσκει στο στόμα, να δαγκώνεις και να έχει λευκή κουβερτούρα. Και θα αδειάσουμε σε ένα ταψάκι που έχουμε στρώσει αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε 170 βαθμούς αέρα για περίπου μισή ώρα. Και το βλέπουμε κιόλας ποτέ γίνεται. Όχι, όχι, δεν έχει. Δεν χάνει. Ωραία. Η συνταγή είναι άχαστη. Και επίσης να σας πω, παρένθεση, ότι στα μέσα μου, Δημήτριος Μακρινιώτης, σε όλα τα μέσα, έχω πάνω από 200 συνταγές με Ιών. Δηλαδή, αν είστε λάτρης σοκολάτας... Ποιος δεν είναι. Μπαίνετε, Δημήτριος Μακρινιώτης, Instagram, TikTok, YouTube, 200 και πλέον συνταγές Ιών, μόνο Ιών. Γιατί ταιριάζει παντού και μπορείς να τη βάλεις, να τη φας σκέτη, να τη φας να τη βάλεις σοκολάτα όπως τη φάζω εγώ. Το πρωί τη βρίσκεις στην τσάντα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για ενέργεια. Κοίτα εδώ, αυτές οι γραμμές γίνανε εδώ, έβαλα ένα μπεν μαρί. Η λευκή κουβερτούρα της Ιών έχει και ένα άλλο προτέρημα σχέση με οτιδήποτε άλλο. Λιώνει συγκλονιστικά στον μπεν μαρί. Κάνει γραμμές, είναι εξαιρετικής ποιότητας. Αυτό εδώ δεν συνηθίζεται. Η λευκή να λιώνει τόσο όμορφα. Όχι, δεν συνηθίζεται. Είναι γι' προνόμιο αυτό σε ρώτησα. Μόνο... Θα κάνεις μιλόπιτα με λευκή κουβερτούρα Ιών. Πώς γίνεται, αλλά λιώνει τόσο ωραία. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αδειάζουμε ταψί, αντικολλητικό χαρτί, μισή ώρα 170 βαθμούς. Αυτό. Αυτό έτοιμη. Αυτό. Θα μπορούσες να βάλεις και την κλασική την κουβερτούρα, ε. Και τις τρεις θα μπορούσες. Μπορούσες να βάλεις και τις τρεις. Θα δοκιμάσω και την κλασική. Να κάνεις μία μιλόπιτα με τρεις κουβερτούρες. Θα τη δοκιμάσω και την κλασική την κουβερτούρα Ιών. Γιατί πρέπει να τη δοκιμάζω. Με κοιτάνε όλοι, το ξέρει πότε πάει πια πάνω. Όλα κοιτάνε τα ματάκια εδώ. Σου λέει τυχερή. Δεν χάνει. Τα ακούτε, τα ακούτε. Τι να πεις. Είναι τόσο πλούσια η γεύση. Είναι πραγματικά. Είναι, μας βγάζει ασπροπρόσωπους, γιατί ξέρεις, το πιο σημαντικό και εμάς που είμαστε σεφ και δημιουργούμε για τον κόσμο, είναι η πρώτη ύλη. Γιατί όσο καλός και να είσαι, αν δεν έχεις πρώτη ύλη στα χέρια σου, δεν βγαίνει. Σε αυτή τη συνταγή λοιπόν που θέλει τρία πράγματα για να γίνει, βιολογικά μήλα, λευκή κουβερτούρα της Ιών και η συνταγή δεν χάνει. Και για τα παιδάκια στο σχολείο, τους βάζει ένα κομμάτι, ξετρελαίνονται με την Ιων σίγουρα, οπότε είναι, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, άχαστο. Άχαστο. Και το πολύ ωραίο που έχει και έχω ξετρελαθεί, είναι ότι πάνω γράφεται γραμμάρια, παιδιά. Είναι για την οικοκυρά αυτό. Όχι, είναι 5 γραμμάρια το κάθε πλακάκι. Το ξέρεις, το γράφει εδώ πάνω, το λέει, οπότε το κόβεις, το βάζεις, πολύ εύκολα κόβεται, πολύ εύκολα λιώνει. Η γεύση είναι πλούσια, είναι άριστη, είναι καταπληκτική. Μόνο Ιών, όπως λέω και μόνο εγώ στους φίλους μου. Μόνο Ιών. Και την αγαπάμε πάρα πολύ, είδες με το που μπήκατε μέσα, εδώ πέσανε από πάνω οι άνθρωποι. Άρα ψήνουμε στους, 170 βαθμούς αέρα, προθερμασμένο φούρνο,
ψήνουμε και βγάζουμε και σε ένα μπεν-μαρί έχουμε λιώσει λίγο λευκή κουβερτούρα και ρίχνουμε από πάνω. Έτσι για τη ζαχπινιά. Δοκιμάστε το και θα μας θυμηθείτε, όχι εμένα, το Δημήτρη δηλαδή που είναι και ο εμπνευστής της συγκεκριμένης συνταγής και ο Πάστρισεφ που αγαπάμε και ο Πάστρισεφ της Ίων. Μας γλυκάνατε, μας γεμίσατε έτσι την... Πολύ χαιρόμαστε. Και τη γεύση και τα μάτια πολύ γλυκά. Πολύ χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς.